κάμπινγκ. Η Πέπα και η οικογένειά της πηγαίνουν για κάμπινγκ. Λατρεύω το κάμπινγκ. Φτάσαμε. Πέπα, Τζόρτζ, αυτή είναι η σκηνή που είχα όταν ήμουν μικροαγόρι. Μπαμπά, πώς θα φτιάξεις τη σκηνή με αυτά τα πράγματα? Μην ανησυχείς, Πέπα. Είμαι ειδικός εγώ στο κάμπινγκ. Μαμά Γουρουνίτσα, βάλε τη σκηνή στους πασάλους. Αυτό είναι. Παιχνιδάκι ήταν. Αυτή η γάντζη τι είναι? Ω, φυσικά. Τους είχα ξεχάσει τους γάντζους. Οι γάντζοι κρατούν τη σκηνή όρθια. Ορίστε. Η σκηνή είναι λίγο μικρή. Ήταν αρκετά μεγάλη για μένα όταν ήμουν μικρός. Αλλά όντως φαίνεται λίγο μικρή τώρα. Αυτό συμβαίνει γιατί μεγάλωσες από τότε που ήσουν μικρός, μπαμπαγουρουνάκι. Και πιο πολύ από όλα μεγάλωσε κοιλιά σου. Ναι, μια που μιλάμε για κοιλιές πρέπει να μαγειρέψω. Ναι, ναι. Πρώτα πρέπει να μαζέψουμε ξυλαράκια για τη φωτιά. Γιουπί! Η Πέπα και ο Τζόρτζ βοηθούν τον μπαμπαγουρουνάκι να μαζέψει ξυλαράκια για τη φωτιά. Τζόρτζ, εγώ θα μαζέψω τα ξυλαράκια και εσύ θα τα κουβαλήσεις. Πλάκα έχουν τα ξυλαράκια. Εντάξει, φτάνουν τόσα. Πολύ ωραία τα βάλατε. Τώρα θα τα ανάψω. Ορίστε τα σπίρτα. Μα δεν χρειαζόμαστε σπίρτα. Μπαμπά, πώς ανάψεις τη φωτιά χωρίς σπίρτα? Θα ανάψω τη φωτιά με τον παλιό τρόπο, τρίβοντας μεταξύ τους αυτά τα δύο ξυλαράκια. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης τρίβει τα δύο ξυλαράκια μεταξύ τους για να ανάψει τη φωτιά. Πού είναι η φωτιά, μπαμπά? Μη βιάζεσαι. Ζήτω! Ήταν παιχνιδάκι. Τώρα μπορούμε να ζεστάνουμε την ντοματόσουπα. Α, ακούστε τους ήχους της φύσης. Τι είναι αυτός ο ήχος? Τα τριζόνια είναι που τραγουδούν. Και αυτό τι είναι? Μια κουκουβάγια. Κοίτα, νάτι. Wow. Και αυτός ο θόρυβος τι είναι? Α, δεν είμαι σίγουρη. Η κοιλιά του μπαμπά είναι. Το γουργουριτό της κοιλιάς μου είναι ο καλύτερος φυσικός ήχος. Σημαίνει ότι ήρθε η ώρα να πάμε. Λατρεύω την ντοματόσουπα. Κι εγώ το ίδιο. Να κι άλλος ένας φυσικός ήχος του μπαμπά Γουρουνάκη. Τι? Ελάτε, παιδιά, όλοι στη σκηνή. Ώρα για ύπνο. Δεν χωράμε όλοι μέσα. Η σκηνή είναι πολύ μικρή. Μια χαρά χωράμε. Μέσα εμπρός. Κάνε πιο κύμα, μαμά Γουρουνίτσα. Μπαμπά, πάρε, είσαι μεγάλος για τη σκηνή. Δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς προτιμώ να κοιμηθώ έξω. Καληνύχτα, μπαμπά Γουρουνάκη. Καληνύχτα, μπαμπά. Νύχτα, νύχτα. Καληνύχτα σε όλους. Η μαμά Γουρουνίτσα, η Πέπα και ο Τζόρτζ κοιμούνται στη σκηνή. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης κοιμάται έξω, κάτω από τα άστρα. Λατρεύω το κάμπινγκ. Να κοιμάμαι στην ύπαιθρο με τα αστέρια από πάνω μου. Μάλλον δεν ήταν και πολύ καλή ιδέα τελικά. Είναι πρωί. Μπαμπά, ήταν ωραία και άνετε μέσα στη σκηνή. Οχ, πού πήγε ο μπαμπάς? Ο μπαμπάς Γουρουνάκης χάθηκε. Τον καημένο τον μπαμπά. Πρέπει να κρύωσε και να βράχηκε. Μα πού να είναι τώρα? Τι είναι αυτός ο ήχος? Ακούγεται σαν ροχαλιτό. Μπαμπά Γουρουνάκη. Μπαμπά, είσαι ασφαλής. Φυσικά και είμαι ασφαλής. Είμαι ειδικός εγώ στο κάμπινγκ. Κοιμήθηκα στο αυτοκίνητο. Χαζούλη, μπαμπά. Λατρεύω το κάμπινγκ. Η Πέπα και ο Τζόρτζ κάνουν πάρτι μασκέ στο σπίτι. Όλοι οι φίλοι τους είναι καλεσμένοι. Η Πέπα έχει ντυθεί νεράιδα πριγκίπισσα. Και ο Τζόρτζ έχει ντυθεί δεινόσαυρος. Δεινόσαυρος.
Να και οι φίλοι της Πέπα. Η Κάντι Γατούλα, η Σούζη Προβατίνα, ο Ντάνης Κυλάκης, η Ρεβέκα Κουνέλη και ο Πέτρο Πόνι. Ναι. Η Σούζη φοράει τη στολή της νοσοκόμας. Γεια σου, Σούζη. Ναι. Γεια, κύριε Γουρουνάκη. Χαίρομαι που ήρθε η νοσοκόμα. Τώρα γύρισες από το νοσοκομείο. Α, δεν είμαι αληθινή νοσοκόμα. Στα ψέματα το κάνω. Πολύ καλό. Μπαμπά. Ποιον έχουμε εδώ? Είμαι πειρατής. Βήρα τις άγκυρες. Μιαου. Είμαι μάγισσα. Εγώ μπορώ να σε κάνω βάτραχο. Ναι. Είμαι κλόουν. Πολύ αστείο. Εσύ τι είσαι, Ρεβέκα Κουνέλη? Είμαι καρότο. Φανταστικό. Περάστε. Σας περιμένουν μια νεράιδα πριγκίπισσα και ένας δεινόσαυρος. Γεια σε όλους. Γεια σου, Πέπα. Γεια σου, Σούζη. Είμαι η πριγκίπισσα Πέπα. Πρέπει να υποκλίνεσαι όταν θες να μου μιλήσεις. Γεια σας, μεγαλειοτάτη. Ναι. Είμαι η νοσοκόμα Σούζη. Ανοίξτε καλά και κάντε α. Α. Ναι. Είμαι κλόουν. Κάνε μας κάτι αστείο. Ρεβέκα, γιατί σου ντυμένη καρότο? Μ' αρέσουν τα καρότα. Δεινόσαυρος. Τι τρομερός δεινόσαυρος. Η Πέπα καμαρώνει μπροστά στον καθρέφτη. Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, ποια είναι η πιο όμορφη από όλες? Εσύ είσαι, Πέπα. Μιαου. Γεια σου, Πέπα. Γεια σου. Είμαι μια νερέδα πριγκίπισσα. Κι εγώ μάγισσα. Μιαου. Έχω και μαγικό ραβδί. Μαγικό ραβδί έχω κι εγώ. Θα σε κάνω βάτραχο. Κι εγώ μπορώ να σε κάνω βάτραχο. Δεινόσαυρος. Πω, ο Τζόρτζ φοβήθηκε την ίδια του την εικόνα στον καθρέφτη. Χαζούλη, Τζόρτζ, κοίτα, εσύ είσαι στον καθρέφτη. Παιδιά, ήρθε η ώρα να αποφασίσετε ποιος έχει φορέσει την καλύτερη στολή. Θέλουμε έναν κριτή. Αφού το πάρτι είναι της Πέπα, ίσως πρέπει εκείνη να κάνει τον κριτή. Είμαι κριτής, είμαι κριτής. Μπαμπά, τι είναι ο κριτής? Ο κριτής αποφασίζει ποιος έχει την καλύτερη στολή. Αχ, ωραία! Η Πέπα θα αποφασίσει ποιος έχει την καλύτερη στολή. Σούζη, να δω τη στολή σου, παρακαλώ. Είμαι η νοσοκόμα Σούζη. Κάνω τον κόσμο καλά. Πολύ καλά, νοσοκόμα Σούζη. Τώρα ο Ντάνη. Είμαι πειρατής. Βήρα τις άγκυρες. Τώρα η Κάντι. Μιαου. Είμαι μάγισσα. Μπορώ να σε κάνω βάτραχο. Κι εγώ, νεράιδα πριγκίπισσα, και θα σε κάνω κι εγώ βάτραχο. Παιδιά, παιδιά. Συγγνώμη, μαμά. Ποιος είναι μετά? Είμαι ο κλόουν. Πλάκα έχει. Και η Ρεβέκα? Είμαι καρότο. Υπέροχα. Και ο μικρός μου αδερφός, ο Τζόρτζ, είναι ένας τρομερός δεινόσαυρος. Είναι πολύ καλές οι στολές όλων σας. Ζήτω! Τώρα πρέπει να διαλέξεις τον νικητή. Α, ναι. Και η νικήτρια είναι... η Πέπα. Πέπα, δεν γίνεται να διαλέξεις τον εαυτό σου, αφού είσαι κριτής. Όχ, δεν γίνεται. Πρέπει να διαλέξεις άλλον νικητή. Εντάξει, κερδίζει το καρότο. Ζήτω! Ευχαριστώ. Η Πέπα λατρεύει τα πάρτι μασκέ. Όλοι λατρεύουν τα πάρτι μασκέ. Ο μπαμπάς χάνει τα γυαλιά του. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης φοράει γυαλιά. Πρέπει να φοράει γυαλιά για να βλέπει καλά. Όταν ο μπαμπάς Γουρουνάκης φοράει γυαλιά, όλα γύρω του φαίνονται μια χαρά. Αλλά όταν ο μπαμπάς Γουρουνάκης βγάζει τα γυαλιά του, δεν μπορεί να δει καθαρά. Όλα του φαίνονται κάπως αχνά και θολά.
Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να ξέρει ο μπαμπάς Γουρουνάκης πού είναι τα γυαλιά του. Καμιά φορά ο μπαμπάς Γουρουνάκης χάνει τα γυαλιά του. Τζόρτζ, είδατε τα γυαλιά του μπαμπά Γουρουνάκη? Δεν τα βρίσκει πουθενά. Όχι, μαμά. Η Πέπα και ο Τζόρτζ δεν ξέρουν πού είναι τα γυαλιά του μπαμπά Γουρουνάκη. Πόπο, ο μπαμπάς δεν βλέπει τίποτα χωρίς τα γυαλιά του και αυτό τον κάνει πολύ κακόκεφο. Χωρίς τα γυαλιά του, ο μπαμπάς Γουρουνάκης δεν μπορεί να διαβάσει την εφημερίδα του. Είναι γελίο. Δεν βλέπω τίποτα. Κάπου θα τα βάλατε τα γυαλιά μου. Θυμάσαι που τα βάζεις συνήθως, μπαμπά Γουρουνάκη? Όταν δεν τα φοράω, τα βάζω πάντοτε στην τσέπη μου. Αλλά δεν είναι εκεί τώρα. Μπαμπά, θες να σε βοηθήσουμε να βρεις τα γυαλιά σου? Καλή ιδέα, Πέπα. Αν τα βρεις, ο μπαμπάς θα πάψει να είναι τόσο κακόκεφος. Δεν είμαι κακόκεφος. Η Πέπα και ο Τζόρτζ ψάχνουν για τα γυαλιά του μπαμπά Γουρουνάκη. Η Πέπα ψάχνει κάτω από την εφημερίδα. Αλλά τα γυαλιά του μπαμπά Γουρουνάκη δεν είναι εκεί. Ο Τζόρτζ κοιτάζει επάνω στη τηλεόραση. Αλλά τα γυαλιά του μπαμπά Γουρουνάκη δεν είναι εκεί. Πάμε επάνω στην κρεβατοκάμαρα της μαμάς και του μπαμπά. Η Πέπα και ο Τζόρτζ ψάχνουν στην κρεβατοκάμαρα της μαμάς και του μπαμπά τους. Τζόρτζ, πρόσεξε μη ρίξεις τίποτα κάτω. Α! Δεν είναι αστείο. Η Πέπα ψάχνει κάτω από τα μαξιλάρια, αλλά ούτε εκεί είναι τα γυαλιά του μπαμπά Γουρουνάκη. Ο Τζόρτζ ψάχνει μέσα στις παντόφλες του μπαμπά, αλλά ούτε εκεί είναι τα γυαλιά. Έλα να ψάξουμε στο μπάνιο. Η Πέπα και ο Τζόρτζ ψάχνουν στο μπάνιο. Τα γυαλιά δεν είναι στην μπανιέρα. Τα γυαλιά δεν είναι στη λεκάνη. Είναι πολύ δύσκολο. Η Πέπα και ο Τζόρτζ δεν μπορούν να βρουν τα γυαλιά του μπαμπά Γουρουνάκη πουθενά. Ψάξαμε παντού, αλλά δεν μπορούμε να βρούμε τα γυαλιά του μπαμπά. Πόπο, τι θα κάνουμε τώρα? Μάλλον πρέπει να μάθω να ζω χωρίς αυτά. Αν κινούμε αργά, δεν θα σκοντάφτω στα έπιπλα. Να, εκεί είναι! Τα γυαλιά του μπαμπά! Μπαμπά Γουρουνάκη, τόση ώρα καθόσουν επάνω τους. Τι κουτός, μπαμπάς! Δεν ξέρω πώς βρέθηκαν εκεί. Κι εγώ αναρωτιέμαι. Λοιπόν, μπορεί να είσαι λίγο κουτός, μπαμπά Γουρουνάκη, αλλά τουλάχιστον δεν είσαι πια κακόκεφος. Δεν ήμουν κακόκεφος. Η μαμά Γουρουνίτσα και ο μπαμπάς Γουρουνάκης έχουν ένα καινούριο κάδρο με την Πέπα και τον Τζόρτζ. Πρέπει να κρεμάσουμε αυτό το υπέροχο κάδρο στον τοίχο. Άστο σε μένα. Εγώ είμαι ο ειδικός σε αυτές τις δουλειές εδώ μέσα. Σίγουρα θα μπορέσεις. Φυσικά. Θα βάλω απλώς ένα καρφί στον τοίχο και μετά θα κρεμάσω το κάδρο. Πολύ καλά. Πάω επίσκεψη στον παππού και στη γιαγιά Γουρουνίτσα. Τα λέμε αργότερα. Σε παρακαλώ, μην τα κάνεις όλα χάλια. Χάλια. Αντίο. Αντίο. Μπαμπά, να σε βοηθήσουμε να κρεμάσεις το κάδρο. Μπορείτε να βλέπετε. Έτσι θα μάθετε πώς γίνονται οι σωστές δουλειές. Πρώτα, χρειάζομαι μετροτενία. Και ένα μολύβι. Εδώ ακριβώς θα βάλω το καρφί.
Μη σφάσεις τον τοίχο, μπαμπά. Τώρα χρειάζομαι ένα σφυρί και ένα καρφί. Κάντε πίσω, παιδιά, και παρακολουθήστε τον ειδικό επί το έργο. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης θα καρφώσει το καρφί στον τοίχο. Μη σπάσεις τον τοίχο, μπαμπά. Λες αχλαμάρες, Πέπα. Ήταν παιχνιδάκι. Οχ, αυτό δεν έπρεπε να συμβεί. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης γέμισε ρογμές στον τοίχο. Οχ, μπαμπά, έσπασε στον τοίχο. Σίγα, μια ρογμούλα είναι. Το κάδρο θα την κρύψει. Ορίστε. Και πάλι φαίνεται η ρογμή, μπαμπά. Ναι. Θα βγάλω το καρφί και θα κλείσω τη ρογμή. Μην τα κάνεις χάλια, μπαμπά. Λες εχλαμάρες, Πέπα. Όχι, μπαμπά. Τώρα τον έσπασες στα αλήθεια τον τοίχο. Λες η μαμά να το προσέξει. Ναι, νομίζω ότι θα το δει. Γρήγορα, Τζορτζ. Μα τι κάνουν επιτέλους. Μπαμπά, σε βλέπουμε. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης πρέπει να φτιάξει τον τοίχο προτού γυρίσει σπίτι η μαμά Γουρουνίτσα. Τούβλο, παρακαλώ. Πρώτα ο μπαμπάς κλείνει την τρύπα με τούβλα. Ορίστε. Μετά ο μπαμπάς Γουρουνάκης βάζει σοβά πάνω στα τούβλα. Παιχνιδάκι. Ύστερα ο μπαμπάς Γουρουνάκης βάφει τον τοίχο. Ολοκένουριος. Ο τοίχος φτιάχτηκε. Ζήτω! Αλλά κοιτάξτε πόσο χάλια έγινε το σπίτι. Ως την ευχή. Πρέπει να καθαρίσουμε πρωτού γυρίσει η μαμά. Πρώτα ο μπαμπάς Γουρουνάκης πλένει γρήγορα την Πέπα και τον Τζορτζ. Μετά η Πέπα βάζει ηλεκτρική σκούπα. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης μαζεύει τα εργαλεία. Μαμά! Η μαμά Γουρουνίτσα γύρισε σπίτι. Μαμά! Η μαμά γύρισε! Γρήγορα κάντε σαν να μην τρέχει τίποτα. Γεια σας. Γεια σου. Τι κάνετε, σου έλειπα. Τίποτα. Ναι, το βλέπω ότι δεν κάνατε τίποτα. Είχαμε πει ότι θα κρεμούσες το κάδρο. Μέσα στην ταραχή του μπαμπάς Γουρουνάκης ξέχασε να κρεμάσει το κάδρο. Λοιπόν, αν και δεν είμαι ειδική, είμαι σίγουρη ότι είναι αρκετά εύκολο. Ορίστε. Ναι, ήταν όντως αρκετά εύκολο. Μα όταν το έκανες εσύ, μπαμπά, μου φάνηκε πολύ δύσκολο. Σουτ, Πέπα, μην το πεις σε κανένα. Η Πέπα και η οικογένειά της κάνουν επίσκεψη στο θείο Γουρουνάκι, στη θεία Γουρουνίτσα και στην ξαδέλφη Χλόη. Το θείο Γουρουνάκι μάλλον θα τον πάρει ο ύπνος μετά το φαγητό, όπως γίνεται πάντα. Μπαμπά Γουρουνάκι, δεν κάνει να λες τέτοια πράγματα για τον ίδιο σου τον αδερφό, ειδικά προς τα παιδιά. Μα είναι αλήθεια. Ο θείος Γουρουνάκης πάντα τρώει πολύ φαγητό και μετά τον παίρνει ο ύπνος και ροχαλίζει δυνατά, κάπως έτσι. Πέπα, Τζορτζ, ξεχάστε τι είπα για το θείο Γουρουνάκι. Εντάξει, μπαμπά. Η Πέπα και η οικογένειά της έφτασαν στο σπίτι του θείου Γουρουνάκι και της θείας Γουρουνίτσας. Γεια σου, θεία Γουρουνίτσα και θεία Γουρουνάκι. Γεια σας. Γεια σε όλους. Γεια σου, μεγάλε αδελφέ. Ο θείος Γουρουνάκης είναι ο αδερφός του παπά Γουρουνάκη. Η Χλόη Γουρουνίτσα είναι η ξαδέρφη της Πέπα και του Τζορτζ. Γεια σου, Χλόη. Γεια σου, Πέπα. Γεια σου, Τζορτζ. Θέλω να σας δείξω κάτι. Αυτό είναι το καινούριο μου κουκλοθέατρο. Μου το έφτιαξε ο μπαμπάς μου. Wow. Έφτιαξα κιόλας δύο κούκλες. Αυτή τη λένε Χλόη. Γεια σας, είμαι η Χλόη Γουρουνίτσα. Και αυτός είναι ο μπαμπάς μου. Θεία Γουρουνάκη. Γεια σου, Πέπα.
Είμαι ο θείος γουρουνάκης. Χλόι, μπορούμε ο Τζορτζ και εγώ να φτιάξουμε κούκλες μαζί σου? Ναι. Η Χλόι ζωγραφίζει τα μάτια της κούκλας. Να ζωγραφίσω το στόμα. Εντάξει. Το όνομά μου είναι Πέπα. Τζορτζ, τι κούκλα θα ήθελες να φτιάξεις? Ρόσαβο. Δεινόσαυρο. Ο Τζορτζ λέει πάντα δεινόσαυρος για τα πάντα. Ωραία. Ένα τρομερός δεινόσαυρος κούκλα. Η Χλόι φτιάχνει για τον Τζορτζ μια κούκλα δεινόσαυρο. Έχει και μητέρα δόντια. Ορίστε, ένας τρομερός δεινόσαυρος. Το φαγητό είναι έτοιμο! Ερχόμαστε! Μετά το φαγητό θα παίξουμε κουκλοθέατρο! Η θεία Γουρουνίτσα έφτιαξε σπαγκέτι για μεσημέρι. Αυτά τα σπαγκέτι είναι υπέροχα! Τα καλύτερα που έχω φάει ποτέ! Πώς φαίνεται ότι εσείς οι δύο είσαστε αδέρφια? Ίδιοι και απαράλλαχοι! Τι θέλεις να πεις? Είμαστε εντελώς διαφορετικοί! Η Πέπα, Τζορτζ και εγώ θα παίξουμε κουκλοθέατρο. Φανταστικό! Θα έρθουμε να το δείτε έτοιμοι. Θα λέμε σε λίγο. Κουκλοθέατρο. Πολύ πλάκα θα έχει. Προλαβαίνω να φάω λίγα σπαγκέτια ακόμη. Μπορώ να έχω κι εγώ λίγα ακόμα. Το κουκλοθέατρο θα αρχίσει σε λίγο. Γεια σας. Το όνομά μου είναι Χλόι. Και εγώ είμαι η Πέπα. Ένας δεινόσαυρος! Ένας τρομερός δεινόσαυρος! Ας το καλό, πολύ ωραία ήταν! Μπράβο! Είμαι ο θείος Γουρουνάκης. Γεια σου, θείε Γουρουνάκη. Γεια σου, Πέπα. Είναι ολόιδια εσύ! Νομίζω ότι έκανα την κοιλιά μου λίγο μεγαλύτερη. Το ευχαριστήθηκα το φαγάκι μου. Τι γουρουνάκι, θα σε πάρει ο ύπνος και θα ροχαλίζεις όπως κάνεις πάντα. Τι θέλεις να πεις? Ο μπαμπάς λέει ότι πάντα σε παίρνει ο ύπνος και ότι ροχαλίζει δυνατά. Κάπως έτσι. Ο μπαμπάς σου έχει δίκιο. Όντως ροχαλίζω έτσι. Μπαμπά Γουρουνάκι, δεν πρέπει να μιλάς έτσι για το θείο Γουρουνάκι. Δεν νομίζω ότι ο μπαμπάς ή ο θείος Γουρουνάκης μπορούν να σε ακούσουν. Ο μπαμπάς και ο θείος Γουρουνάκης αποκοιμήθηκαν. Πώς φαίνεται ότι είναι αδέλφια. Τι έγινε? Άρχισε κιόλας το κουκλοθέατρο. Σχολική παράσταση. Οι συμμαθητές της Πέπα ανεβάζουν παράσταση. Διάλεξα την κοκκινοσκοφίτσα. Ζήτω! Όλα τα παιδιά έχουν ρόλους στο έργο. Πρέπει να τους μελετήσουν στο σπίτι. Η Πέπα θα κάνει την κοκκινοσκουφίτσα. Η μαμά της έφτιαξε το κουστούμι της και ο μπαμπάς Γουρουνάκης θα βοηθήσει την Πέπα να μάθει τα λόγια της. Λοιπόν, Πέπα, τι πρέπει να πεις? Είμαι η μικρή κοκκινοσκουφίτσα. Πολύ ωραία. Και μετά? Πάω να κάνω επίσκεψη στη γιαγιά μου. Πάω να κάνω επίσκεψη στη γιαγιά μου. Μπράβο, Πέπα! Ο Ντάνι Σκυλάκης θα κάνει το μεγάλο κακό λύκο. Ο παππούς Σκυλάκης και η μαμά Σκυλίτσα το βοηθούν να μάθει τα λόγια του. Είμαι ο μεγάλος κακός λύκος. Προσπάθησε να μην γελάς, Ντάνι. Πρέπει να είσαι πιο τρομακτικός. Πες το κάπως έτσι, Ντάνι. Είμαι ο μεγάλος κακός λύκος. Θα σας κάνω όλους μια χαψία. Είδες? Ναι, ήταν πολύ τρομακτικό. Ο Πέτρο Πόνι θα παίξει τον κυνηγό. Θα σώσει την Πέπα από το μεγάλο κακό λύκο. Είμαι ο κυνηγός και... Ο Πέτρο είναι λίγο ντροπαλός. Ναι. Λες, θα σε κυνηγήσω, μεγάλη κακελίκε. Φύγε από εδώ, άτακτε λύκε. Πολύ ωραία, Πέτρο. Η Ρεβέκα Κουνέλη θα κάνει τη γιαγιά. Τι πρέπει να πω, μαμά? Για να δούμε. Στην αρχή του έργου, σε κλειδώνει στην ντουλάπα ο μεγάλος κακός λύκος. Μετά, στο τέλος του έργου, έρχεται να σε σώσει ο κυνηγός. Και εσύ λες... Ευχαριστώ.
ευχαρίστα. Πολύ καλά, Ρεβέκα. Όλοι έχουν έρθει να δουν τη σχολική παράσταση. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην παράστασή μας, η Κόκκινος Κουφίτσα. Πρώτα, να σας παρουσιάσω τους ηθοποιούς μας. Ναι. Μιαου. Ναι. Όχι, παρακαλώ, για χάρη των μικρών μας ηθοποιών, μη βγάζετε φωτογραφίες. Και τώρα αρχίζει το έργο μας. Η γιαγιά είναι στο σπίτι. Μα ποιος είναι αυτός ο επισκέπτης? Είμαι ο μεγάλος κακός Λύκος. Έβγε, Ντάνι μου! Πόπο, ο Ντάνι ξέχασε τι πρέπει να πει μετά. Γιαγιά, πρέπει να μπει στην ντουλάπα. Μπε στην ντουλάπα. Ο μεγάλος κακός Λύκος κάνει στα ψέματα ότι είναι η γιαγιά. Είμαι η μικρή Κόκκινη Σκουφίτσα. Πάω να κάνω επίσκεψη στη γιαγιά μου. Μπράβο, Πέπα! Μπαμπά, δεν κάνει να βγάλεις φωτογραφίες. Οχ, συγγνώμη, Πέπα. Συνέχισε. Πάω να κάνω επίσκεψη στη γιαγιά μου. Χιχιχι. Ω, εσύ δεν μοιάζεις με τη γιαγιά μου. Τι μεγάλα μάτια που έχεις. Τι μεγάλα δόντια που έχεις. Α, δεν είσαι η γιαγιά μου. Είσαι ο μεγάλος κακός Λύκος. Βοήθεια, βοήθεια. Κοιτάξτε όμως ποιος είναι εδώ πάνω στην ώρα. Ο Πέντρο, ο κυνηγός. Βοήθεια, βοήθεια. Πάνω στην ώρα, ο Πέντρο, ο κυνηγός. Ο Πέντρο είναι λίγο ντροπαλός. Πέντρο, θέλεις να έρθω κι εγώ μαζί σου? Αμέ, ελάτε. Είσαι πολύ άτακτος, Λύκος. Σε έσωσα, γιαγιά. Ζήνω! Ευχαριστώ. Μπράβο! 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 Πέντρο, ήσουν πολύ καλός. Πέντρο, ήσουν τόσο καλός όσο κι εγώ. Τα γενέθλια της μαμάς Γουρουνίτσας. Σήμερα η μαμά Γουρουνίτσα έχει τα γενέθλιά της. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης έφερε το πρωινό της μαμάς Γουρουνίτσα στο κρεβάτι. Χρόνια πολλά, μαμά Γουρουνίτσα. Η Πέπα και ο Τζόρτζ έφτιαξαν μια κάρτα γενεθλίων για τη μαμά Γουρουνίτσα. Χρόνια πολλά, μαμά. Ω, τι υπέροχη έκπληξη για τα γενέθλιά μου. Σε περιμένουν και άλλες εκπλήξεις. Φάε το πρωινό σου τώρα, με την ησυχία σου. Νόστιμο. Γρήγορα, έχουμε να κάνουμε πολλές ετοιμασίες. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης έφτιαξε μια τούρτα γενεθλίων για τη μαμά Γουρουνίτσα. Μένει μόνο να βάλουμε πάνω τα κεράκια. Ένα, δύο. Έρχομαι. Η μαμά Γουρουνίτσα τελείωσε κιόλας το πρωινό της. Έρχεται η μαμά. Όχι, όχι, δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα. Ποιος είναι? Η μαμά είμαι. Μπορώ να μπω? Όχι, όχι. Μήπως μου κρύβετε κάποιο μυστικό εσείς? Όχι, τίποτα δεν σου κρύβουμε. Αλλά δεν μπορείς να μπεις. Κατάλαβα. Μαμά Γουρουνίτσα, δεν πας να χαλαρώσεις στο καθιστικό? Καλή ιδέα ακούγεται. Αφού έχεις γενέθλια. Εντάξει, Πέπα, νομίζω ότι ξέρω που είναι το καθιστικό. Να, ένα ωραίο περιοδικό. Ευχαριστώ, Πέπα. Να σου βάλω και καλή μουσικούλα. Ευχαριστώ, Πέπα. Χρειαζόμαστε τον ίδιο αριθμό κεριών με την ηλικία της μαμάς. Ένα, δύο, τρία. Πόπο, δεν φτάνουν τα κεριά που έχουμε. Μπαμπά, πόσο χρονών είναι η μαμά? Έλα να σου πω στο αυτή. Wow, είναι πολύ μεγάλη. Λοιπόν, νομίζω ότι τα τρία κεριά είναι μια χαρά. Η τούρτα γενεθλίων της μαμάς Γουρουνίτσας είναι έτοιμη. Ζήτω! Πρέπει να κρεμάσουμε τις γυρλάντες στο καθιστικό. Γεια σου, μαμά. Α, εδώ είστε όλοι. Είχα αρχίσει να βαριέμαι λίγο.
μαμά, θες να πας μια βολτίτσα στον κήπο μας? Μήπως έχω κι άλλη επιλογή? Όχι. Γεια σου, μαμά. Άντε, καλή βόλτα. Θα σου πούμε εμείς πότε μπορείς να μπεις. Αχ, είχα ξεχάσει πόσο κουραστικό πράγμα τα γενέθλια. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης, η Πέπα και ο Τζορτζ στολίζουν το καθιστικό. Πλάκα έχει! Η γιαγιά και ο παππούς Γουρουνάκης ήρθαν στα γενέθλια της μαμάς Γουρουνίτσας. Χρόνια πολλά, μαμά Γουρουνίτσα! Δεν θα περάσεις μέσα. Ω, δεν μπορώ να μπω μέσα. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης, η Πέπα και ο Τζορτζ ετοιμάζουν εκπλήξεις για τα γενέθλιά μου. Α, τι ωραία. Τα λέμε σε λίγο. Γεια! Μαμά, θέλεις να έρθεις μέσα τώρα? Ευχαρίστως. Κλείσε τα μάτια σου. Κράτα τα μάτια κλειστά, μαμά. Ένα, δύο, τρία. Άνοιξε τα μάτια σου. Χρόνια πολλά, μαμά. Τι υπέροχη έκπληξη. Φύσα τα κεράκια τώρα και κάνε μια ευχή. Μαμά, μαμά, άνοιξε το δώρο σου. Μπορείς να μαντέψεις τι είναι? Δεν έχω ιδέα. Άνοιξε το να δεις. Α, τι όμορφο φόρεμα. Είσαι πανέμορφη, μαμά. Όμως πρέπει να το φορέσεις το κατάλληλο μέρος. Τι είναι αυτά? Δύο εισιτήρια για το θέατρο. Απόψε. Ευχαριστώ. Της μαμάς Γουρουνίτσας της αρέσει πολύ το θέατρο. Και η γιαγιά Γουρουνίτσα και εγώ θα κρατήσουμε τα μικρούλια μας. Γιουπί! Τι σούπερ γενέθλια. Είμαι η πιο τυχερή μαμά σε όλο τον κόσμο. Και η πιο όμορφη.